Η παιδική βαρικοεία είναι μια συχνή και πολλές φορές σοβαρή διαταραχή που εμφανίζεται μετά τη γέννηση του παιδιού. Στην έγκυρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των γονέων και των παιδιάτρων. Ο χειρουργός Οριλά Ιωάννης Αθανασόπουλος, διευθυντής ακολογικού νευροοτολογικού τμήματος του Παιδιατρικού Κέντρου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, μας δίνει όλες τις πληροφορίες για την πάθηση αυτή. Κυρία Αθανασόπουλε, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της ακοής? Εξαρτάται από τον βαθμό που έχει επηρεαστεί και από την ηλικία που εμφανίζεται. Σε ένα παιδί που είναι νεογέννητο, αν υπάρχει μεγάλος βαθμός βαρικοείας και δεν γίνει αντιληπτός, είναι πολύ πιθανό να εμφανιστούν προβλήματα ομιλίας. Η ομιλία του θα είναι διαταραγμένη και αυτό βέβαια θα έχει επιπτώσεις τόσο στην εκπαίδευσή του, στην κοινωνική συμμετοχή, αλλά και στον χαρακτήρα του, καθώς επίσης και λόγω της μειωμένης ακοής είναι δυνατόν να εμφανιστούν και ψυχολογικά προβλήματα. Πόσο συχνό είναι το φαινόμενο της παιδικής βαρικοείας και με ποιες μορφές εμφανίζεται? Ίσως είναι η συχνότερη συγγενής διαταραχή στην παιδική ηλικία. Μελέτες δείχνουν ότι 1-3 της χιλίης των νεογνών γεννιούνται με νευροστήρια βαρικοεία. Το ποσοστό αυτό τεκαπλασιάζεται. Πλησιάζει το 2-5% σε παιδιά υψηλού κινδύνου, σε βρέφη υψηλού κινδύνου, δηλαδή σε παιδιά και βρέφη που έχουν μείνει σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Σε μεγαλύτερες ηλικίες 6-9 ετών, φαίνεται ότι ένα ποσοστό που πλησιάζει το 15% υπάρχει μία πτώση, έστω και σε μία συχνότητα, πάνω από 15%, 15 δέσιμπελ. Αυτό προφανώς οφείλεται και στις συνθήκες που ζούμε, δηλαδή στον αυξημένο θόρυβο που είμαστε εκτεθειμένοι, καθώς επίσης και στη χρήση ακουστικών που τα παιδιά πολύ συχνά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα χρησιμοποιούν. Πώς θα καταλάβουν οι γονείς και οι παιδίατροι ότι το παιδί έχει μειωμένη ακοή? Ένα παιδί το οποίο έχει μειωμένη ακοή θα αρχίσει να περιορίζει το λεξιλόγιο του, δεν θα έχει καλή άρθρωση, θα βάζει δυνατά την τηλεόραση, θα του μιλούν οι γονείς του και δεν θα απαντά, οι ίδιοι θα νομίζουν ότι θα διαφορεί, ενώ σε πολύ μικρότερες ηλικίες, δηλαδή όταν γεννιέται ένα παιδί, είναι σχεδόν αδύνατο να αντιληφθούν οι γονείς ή κάποιος γιατρός αν ακούει ή όχι το παιδί. Γι' αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί ειδικές εξετάσεις ώστε να υπάρχει η πρώιμη διάγνωση της βαρικοείας. Στα αναπτυγμένα κράτη της Ευρώπης, στην Αμερική, αλλά και σε πολλές βαλκανικές χώρες, υπάρχει η πρώιμη διάγνωση της ακοής. Δηλαδή είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος της ακοής. Δυστυχώς στην Ελλάδα, ακόμη, το κράτος, η πολιτεία, δεν έχει θεσπίσει ένα τέτοιο νόμο, οπότε ο έλεγχος, ο ανιχνευτικός της ακοής εναπόκειται στην ευαισθησία και ενημέρωση του γονέα. Με ποιους τρόπους γίνεται η διάγνωση? Η διάγνωση μπορεί να γίνει αμέσως μετά τη γέννηση. Είναι καλό λοιπόν οι γονείς, ο παιδίατρος, να ζητήσουν αμέσως μετά τη γέννηση στο μαιευτήριο να γίνουν οι πρώτες ακολογικές εξετάσεις, δηλαδή οι οτακουστικές εκπομπές. Αν αυτές οι εξετάσεις μας δείξουν ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, πιθανό, δεν είναι σίγουρο, δηλαδή δεν είναι θετικές, δεν μας δώσουν τέτοιες προφορίες, θα πρέπει να ακολουθήσει ένας πληρέστερος ακολογικός έλεγχος. Έχω την τύχη να διευθύνω ένα τμήμα, το ακολογικό τμήμα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, το οποίο
περιβάλλεται από μία πλειάδα επιστημόνων που ασχολούνται με τα προβλήματα και τις επιπτώσεις της ακοής, καθώς υπάρχει και ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός που με ασφάλεια μπορούμε να κάνουμε μία διάγνωση ώστε να βοηθήσουμε την οικογένεια και το παιδί να έχει μία ομαλή κοινωνική πορεία και εξέλιξη. Σε περίπτωση που τελικά το παιδί διαγνωστεί με μειωμένη ακοή, πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα? Σε ένα παιδί με μειωμένη ακοή έχουμε δύο βασικούς τρόπους παρέμβασης. Αν είναι μια μικρή ή μεσαία βαρικοία, υπάρχουν ακουστικά βοηθήματα που σε μεγάλο βαθμό επιτυχάνουν την ακουστική αποκατάσταση του παιδιού. Ταυτόχρονα και σε πολλές περιπτώσεις αυτή η συντηρητική παρέμβαση συνδυάζεται με λογοπαιδική παρέμβαση και ψυχολογική υποστήριξη. Σε περιπτώσεις που τα ακουστικά βαρικοίας δεν είναι αρκετά ώστε να βοηθήσουν το παιδί στην ακοή, υπάρχει και η χειρουργική επέμβαση. Υπάρχει λοιπόν το κοχλιακό εμφύτευμα, το οποίο τα τελευταία 30 χρόνια χρησιμοποιείται παγκόσμια και έχει καταπληκτικά αποτελέσματα όσο αφορά την αποκατάσταση της ακοής. Η μειωμένη ακοή θα ακολουθεί το παιδί και σε μεγαλύτερες ηλικίες? Εξαρτάται την αιτία που έχουμε μειωμένη ακοή. Σε περιπτώσεις που οφείλεται σε συσσόρευση υγρού, δηλαδή έχουμε κριτική οτίτιδα, τις περισσότερες φορές είναι μια κατάσταση που η ακοή βελτιώνεται μόνη της, χωρίς να παρεύουμε εμείς, είτε χειρουργικά είτε θεραπευτικά με φάρμακα. Υπάρχουν περιπτώσεις βαρικοίας αγωγής, δηλαδή όταν το σύστημα αγωγής πάσχει, που εκεί χειρουργικά θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την ακοή. Άρα δεν είναι μία μόνιμη κατάσταση. Υπάρχουν όμως και οι μόνιμες καταστάσεις, όπως η νευροειστήρια βαρικοία, που εκεί δεν προβλέπεται μία βελτίωση από μόνη της. Χρειάζεται μία συνεπής και τακτική παρακολούθηση. Από την καθημερινή σας επαφή με τα παιδιά που έχουν μειωμένη ακοή, θα θέλαμε να μας πείτε πώς αντιμετωπίζουν την πάθησή τους. Έχω την εντύπωση ότι την αντιμετωπίζουν πολύ πιο όρημα από εμάς τους ενήλικες. Γιατί το παιδί μετά τη χρήση του ακουστικού βοηθήματος ακούει ήχους που δεν είχε ακούσει ποτέ, απολαμβάνει το ακουστικό βοήθημα και τις περισσότερες φορές οι γονείς μου περιγράφουν ότι η πρώτη κίνηση που κάνουν τα παιδιά μόλις ξυπνήσουν είναι να βάλουν το ακουστικό βοήθημα. Πραγματικά δείχνουν τέτοια ωριμότητα που κι εμείς που είμαστε ενήλικες απορούμε, γιατί πραγματικά φανταζόμαστε ότι το παιδί θα εμφανίσει μεγάλες δυσκολίες να τοποθετήσει, να εφαρμόσει το ακουστικό βοήθημα. Αυτό συμβαίνει σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, σε περιπτώσεις που ίσως δεν είναι καλά ρυθμισμένο το ακουστικό βοήθημα, οπότε δημιουργεί προβλήματα στο ίδιο το παιδί, το ενοχλεί, οπότε δεν το θέλει, αλλά μόλις το παιδί συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι κάτι που το χρησιμοποιεί και τον βοηθεί στην καθημέρα ζωή, το φοράει. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.